Είναι χαρά μας να συμμετέχουμε σε τέτοιες πρωτοβουλίες, καθώς θεωρούμε πως με τον τρόπο αυτό, μεταφορά της πείρας, τη συζήτηση και το μπόλιασμα απόψεων και εμπειρίας από οργανωμένοι πάλι και τους αγώνες που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι, μπορούμε να γίνουμε πιο δυνατοί και αποφασισμένοι για να μετρήσουμε νέες νίκες και να διεκδικήσουμε από καλύτερη θέση μισθούς, δικαιώματα και ζωή, γενικότερα στο ύψος των αναγκών των εργαζομένων. Ευχαριστούμε το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών για την πρόσκληση που μας δίνεται ευκαιρία σήμερα, η δυνατότητα να μεταφέρουμε την εικόνα από τον αγώνα που δώσαμε και που συνεχίζουμε να δίνουμε, αλλά να ακούσουμε και από τους συναδέλφους από χώρους τους οποίους αγώνες αποτέλεσαν και αποτελούν σημείο αναφοράς της ταξικής πάλης. Εμείς το προηγούμενο διάστημα, μέσα από μεγάλους αγώνες που δώσαμε, βγάλαμε πλούσια συμπεράσματα και θεωρώ πως ανοίξαμε και ένα δρόμο για άλλους εργαζομένους, δίνοντας ελπίδα πως μέσα από την οργανωμένη πάλι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Φάνηκε ξεκάθαρα, κόντρα σε όλους αυτούς που μερολατρούν, που παπαγαλίζουν πως οι αγώνες φάγανε τα ψωμιά τους, που θέλουν τους εργάτες μόνους και φοβισμένους. Κόντρα σε στοιχεία που προσπάθησαν να διασπάσουν, να βάλουν τρικλοποδιές στην προσπάθειά μας. Ότι οι εργαζόμενοι ενωμένοι με σχέδιο πλαίσιο που προκύπτει από τις δυνατότητες και τις ανάγκες των ίδιων. Με γενικές συνελεύσεις, με μαζικές δημοκρατικές διαδικασίες μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω. Να βάλουν ολόκληρα μεγαθερία στα σχοινιά. Σκεφτείτε που θα ήταν οι 115 απολυόμενοι εργαζόμενοι της εταιρείας, που θα ήταν χιλιάδες μισθωτοί συνάδελφοι, αν ακούγαμε όλους αυτούς που μας έλεγαν πως αυτό δεν γίνεται και δεν γίνεται τίποτα. Τον περασμένο Σεπτέμβρη η Food, μέσω του Δουλεμπορικού, έκανε τις προσλήψεις μας στη Manpower, ανακοίνωσε την ανανέωση των συμβάσεων των 125 συναδέλφων και τη μετατροπή τους σε συνεργατικό μοντέλο, πατώντας σε συμβάσεις με ημερομηνία λήξης. Εκβίασαν διανομής με δίλημα, άνεργος ή συνεργάτης. Με τις ευλογίες του νόμου Χατζηδάκη προωθούσαν και συνεχίζουν να προωθούν μια σχέση εργασίας που απαλλάσσει τους επιχειρηματικούς κολοσσούς από τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε μια σειρά εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, επιδόματα, ασφάλιση κλπ. Αυτό το μοντέλο έχει δυσκεράνει στο έπακρο τις εργασιακές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος διανομέας, ενώ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ραγδαίας αύξησης των εργατικών ατυχημάτων. Δουλειά σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Έξω είμαστε. Χωρίς ωράριο μέχρι να βγει το μεροκάματο. Πίεση, άγχος, κυνήγι. Με την εταιρεία να εξασφαλίζει διαθέσιμους εργαζόμενους 24/24. Χωρίς να τους πληρώνει. Η απάντησή μας ήταν άμεση. Το πρόβλημα των συναδέλφων που βρέθηκαν στο φάσμα της ανεργίας έγινε πρόβλημα όλων μας. Κάναμε πράξη το ένας για όλους και όλοι για έναν. Μπροστά στην επίθεση που ξεκινούσε η εταιρεία, καταλάβαμε πως πρέπει να γίνουμε γροθιά. Πως αν δεν απαντήσουμε, θα ανοίξει ο ασκός του όλου για όλους μας. Το βασικότερο και κυριότερο για την εξέλιξη αυτής της μάχης ήταν η μαζικότητα και η ενότητα των διανομέων. Από την πρώτη στιγμή έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να ενημερωθούν αρχικά και να πάρουν θέση και να συμμετέχουν σε δεύτερη φάση όλοι οι συνάδελφοι. Στις πιάτσες, στους δρόμους, στα καταστήματα. Πιάναμε κουβέντα, καλούσαμε τους πάντες με αποτέλεσμα μια μεγάλη γενική συνέλευση που αποφασίσαμε όλοι μαζί πώς θα προχωρήσουμε. Με συζήτηση, με διαζώσει τριβή, με ανταλλαγή προτάσεων και απόψεων, πράγμα που τόσο πολύ πολεμάνε, με νομοσχέδια, δημοκρατικά, με όλους τους συναδέλφους, ίσως προς ίσο να παίρνουν λόγο, να προτείνουν, να διαφωνούν, να ψηφίζουν. Αποφασίσαμε ένα αγώνα διαρκείας, στον οποίο δεν θα κάνει κανένας πίσω. Το κόκκινο ποτάμι που κατέκλυσε την πόλη μας και η πλατφόρμα που παρέμεινε κλειστή με δική μας απόφαση, το ότι η εταιρεία λύγησε και αναγκάστηκε να υπογράψει συμβάσεις αορίστου με χιλιάδες μισθωτούς, συνέβη γιατί οι εργαζόμενοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Οι ίδιοι διανομείς γίναν πρωταγωνιστές, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό πλημμύρισε φόβο την εταιρεία, αυτό την έκανε να βάλει την ουρά στα σκέλια. Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει, όπως μας καλούσαν διάφοροι, μόνοι μας.
Δίναμε αυτή τη μάχη. Έπαιξε καθοριστική σημασία ο πανελλαδικός συντονισμός με τους συναδέλφους σε μια σειρά από πόλεις της Ελλάδας, αλλά και η συμβολή του κλαδικού συνδικάτου στο οποίο απευθυνθήκαμε. Δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα αν λειτουργούσαμε σεκταριστικά ή σεντιχνιακά, αν απομονώναμε τον αγώνα μας από τους υπόλοιπους συναδέλφους, αν δεν απλώναμε το χέρι σε όλους όσους εργάζονται στον κλάδο ανεξαρτήτου ειδικότητας ή επιχείρησης και αν δεν βάζαμε στην πρώτη γραμμή του διεκδικητικού πλαισίου μας όλα τα γενικά προβλήματα που μας ταλανίζουν όλους, τα βαρέα ανθυγιεινά, η κρατική σύμβαση σύλλογικής εργασίας. Όταν ακόμα δεν υπήρχε το νεοσύστατο επιχειρησιακό σωματείο, το ΣΕΤΕΠΕ μας βοήθησε προκηρύσσοντας στάσεις εργασίας και απεργία. Έμεινε δίπλα μας από την πρώτη στιγμή του αγώνα, πάλεψε να μείνουμε ενωμένοι και να κερδίσουμε. Η κοινή πορεία με τους συναδέλφους σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, έκανε την εταιρεία να καταλάβει ότι δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα με εμάς. Θα ήταν τελείως διαφορετική η εξέλιξη όλης της διαδικασίας αν ήμασταν διασπασμένοι. Θα ήταν βούτυρο στο ψωμί τους, αν καταλάβαιναν ότι μπορούσαν να μας χωρίσουν, ότι να μας αποπροσανατολίσουν. Και αυτό θα το είχαν καταφέρει χωρίς τους μαζικούς φορείς στη μάχη μας. Τα κλαδικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, αυτή η νίκη ήταν αποτέλεσμα της αλληλεγγύης των εργαζομένων των σωματείων από μια σειρά κλάδους και χώρους, μια αλληλεγγύη που απλώνεται πέρα και από τα σύνορα της χώρας μας. Μας αγγίζει συναδέλφους και σε άλλες χώρες, όπως η Γεκμέκ Τσαμί στην, αν θυμάμαι καλά το όνομα, στην Τουρκία. Μια αλληλεγγύη που εκφράστηκε με πολλούς τρόπους, από ανακοινώσεις, ενέργειες, στήριξη, μέχρι και ακυρώσεις και διαγραφές, από την πλατφόρμα της εργοδότριας εταιρείας. Δεν είναι αμεληταίο η μαζική αποδοχή που είχε προσπάθειά μας σε όλο τον απλό κόσμο. Το γεγονός ότι μας χειροκροτούσε ο απλός κόσμος στον δρόμο, εκτός από ότι μας έδωσε μεγάλο κουράγιο και ηθική ικανοποίηση, έδειξε πως ο λαός μας έχει κριτήριο, πως τον αγώνα μας έβλεπε να καθρεφτίζονται όλοι οι δίκαιοι αγώνες των εργαζομένων για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Έπαιρνε κουράγιο και δύναμη για να αντιμετωπίσει δικά του προβλήματα. Όχι μόνος, αλλά πλάι στους συναδέλφους του. Η αλληλεγγύη του λαού γονάτισε την ίδια την εταιρεία. Ο λαός είναι με τους εργάτες, γιατί ο λαός είναι οι ίδιοι οι εργάτες. Έμεινε παρακαταθήκη από όλη αυτή την προσπάθεια. Αυτός ο αγώνας, εκτός από τα άμεσα κέρδη για τους εργαζόμενους με την υπογραφή συμβάσεων, επιστροφή συναδέλφων στη δουλειά τους, είχε ένα άλλο σπουδαίο αποτέλεσμα. Η σπορά της μάχης καρποφόρησε ένα επιχειρησιακό σωματείο, το οποίο αποτελεί κατάκτηση των εργαζομένων, ώστε να μπορούν να διεκδικούν καλύτερη θέση. Είναι το επιστεύγμα αυτής της δύσκολης προσπάθειας. Αν θα μπορούσαμε να κωδικοποιήσουμε κάπως τι ξεχωρίζει από αυτές τις μικρές, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλες μάχες μας, θα καταλήγαμε στα εξής. Κανένας μόνος του. Οργάνωση που βασίζεται σε μαζικές συλλογικές διαδικασίες. Μέσα από εκεί καθορίζαμε και περιφρουρούσαμε τον αγώνα μας. Πλαίσιο και περιεχόμενο δράσης που εκφράζει τις πραγματικές ανησυχίες και ανάγκες των εργαζομένων, που δεν καθορίζεται από το αν και πόσο βολεύει τα κέρδη των επιχειρηματιών στο όνομα του κοινωνικού εταιρισμού. Εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας χωρίς αναμονή και λύσεις από τα πάνω και από τα έξω. Ο οργανωμένος αγώνας εγγυητής των δικαιωμάτων μας. Όταν ξέσπασαν τα τόσο σοβαρά προβλήματα, το τελευταίο που σκεφτήκαμε ήταν να περιμένουμε να πάμε σε κάποια από τα δικαστήρια για να βρούμε το δίκιο μας. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Αυτό απαντήσαμε και αυτό απαντάμε στο Χατζηδάκη, του Βρούτσι, την Αχτσιόγλου, του Γκατρούγκαλου και πολλούς ακόμη. Σε όλους αυτούς που ψήφισαν και ψηφίζουν νόμους σε βάρος μας και σε βάρος της οργανωμένης δράσης. Αυτούς τους νόμους την κατάλληλη στιγμή τους στείλαμε εκεί που έπρεπε, στον Αγύριστο. Ταξική αλληλεγγύη, αφίδρομη στήριξη όλων αυτών που έχουν πραγματικά κοινές ανησυχίες, ανάγκες και προβλήματα. Ο αντίπαλος δεν είναι ανίκητος. Η εργοδοτική ασυδοσία πάει περίπατο απέναντι στην οργανωμένη πάλι, όσο ισχυρή και αν φαίνεται. Δεν ισχυριζόμαστε ότι τα έχουμε λύσει όλα,
ούτε μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούμε σωστά σε όλα. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι μπορούμε να εξειδικεύσουμε και να οργανώσουμε πολύ καλύτερα από πριν μέσω του επιχειρησιακού σημαντίου και ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά ό,τι ζητήματα προκύπτουν, όπως κάναμε και στην περίπτωση των προστήμων με τα rapid test. Από τη συζήτηση με τους συναδέλφους να διαμορφώνουμε καλύτερα τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις μας. Φυσικά, αυτή η διαδικασία και είναι δυναμική και θέλει συνεχή προσπάθεια και περισσότερη εμπλοκή στη δράση του σωματείου. Είναι χρέος μας να κάνουμε υπόθεση όλων το δυνάμωμά του. Να βοηθήσουμε τις συνειδήσεις να προχωρήσουν και να καταλάβουν ότι μέσα από τη συλλογική πάλη μπορεί ο εργαζόμενος να βγει κερδισμένος. Ότι μόνος σημαίνει αδύναμος. Ως σωματείο δώσαμε μάχες και όλο το προηγούμενο διάστημα πλάι στο κλαδικό στην απεργία στις 6 Τετάρτου και στις 1 Πέμπτου, στις οποίες η συμμετοχή και η δράση μας έφερε νέες προσδοκίες και απαιτήσεις. Πρέπει πιο αποφασιστικά να κλεμακώσουμε το επόμενο διάστημα, να βάλουμε μπροστά τη διαμόρφωση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, αλλά και της κλαδικής με βάση τις ανάγκες μας. Να ανοίξουμε μέτωπο ενάντια στην ακρίβεια που έχει γονατίσει τους συναδέλφους. Η βενζίνη για μας αποτελεί εφιάλτη για κάθε διανομέα που βλέπει το εισόδημά του να συρρυκνώνεται. Να κάνουμε ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση πως δεν θα γίνουμε κοιμά στα κέρδη των μονοπωλίων. Καμιά έμπλοκη της χώρας μας στον πόλεμο. Να βάλουμε πλάτη σε ό,τι ζητήματα προκύπτουν στο χώρο δουλειάς και να γίνουμε το αποκούμπι κάθε εργαζόμενο. Είμαστε περήφανοι για όλες τις μάχες που δώσαμε, αλλά είμαστε και ανυπόμενοι για τις επόμενες που θα έρθουν. Γιατί καταλάβαμε από πρώτο χέρι ότι όταν οι εργάτες καταλάβουν ποια είναι η δύναμή τους και τη δοκιμάσουν, αλλάζουν την ιστορία. Εμείς συνεχίζουμε τη δράση μας και όσο είμαστε ανάμεσά σας, τόσο γεμίζουμε με σιγουριά ότι στο τέλος θα δικαιωθεί αυτό που με ένα σύνθημα φωνάζουμε. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη, μπορείς χωρίς αφεντικά.